Και κοντά μου βρίσκεται η Βάσο Σωτηρίου να την καλησπερίσω. Γεια σου Βάσο μου, σε καλησπερίζω. Τι κάνεις? Ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα μου. Λοιπόν, τη Βάσο τη Σωτηρίου την έχω γνωρίσει όχι πολύ παλιά, αλλά μέσα από κάποιες εκδόσεις, από την τέχνη, από θεατρικά δρόμενα. Πολλά χρόνια ήσουν στις εκδόσεις με τα βιβλία και δημόσιες σχέσεις και τα πάντα. Αλλά τώρα έχεις κάνει μια άλλη στροφή ζωής ή μου φαίνεται εμένα? Όχι, συμπληρώνω την ιδιότητά μου με κάτι ακόμη. Με κάτι ακόμα. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια μου φάνηκε έτσι πολύ. Γιατί σε αυτή την εκπομπή, στο Μέσα σε Όλα, που θέλω να ενημερώνω και τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες για το τι συμβαίνει και μέσα από ένα πιο εναλλακτικό πλάνο ζωής. Και η φίλη μας η Κατερίνα Τσεμπερλίδου, που έχει έρθει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα και με τα βιβλία της και μας δίνει tips ευτυχίας, έτσι, γιατί όπως λέμε η ευτυχία είναι απόφαση και μου αρέσει να το λέω και έχω βάλει και το βιβλίο να το βλέπω εκεί μπροστά εγώ. Λοιπόν, έτσι και εσύ μέσα από κάποια τελικά σεμινάρια που διοργανώνεις και έτσι μου κίνησε και την περιέργεια για να ενημερώσουμε και τον κόσμο για αυτά τα σεμινάρια ζωής, μπορούμε να τα πούμε. Θα μας τα πεις εσύ με περισσότερα λόγια και θα σε ρωτάω εγώ αν έχω απορίες. Ωραιότατα. Πρώτα, ό,τι ισχύει για την ευτυχία ισχύει και για την υγεία και ακόμη περισσότερο για την υγεία. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να έχουμε στη ζωή και προφανώς όλοι αυτό θέλουμε και γι' αυτό είναι και πρώτος στις ευχές μας. Διοργανώνω μόνο ένα σεμινάριο. Δεν διοργανώνω διαφορετικά είδη σεμιναρίων. Δεν διοργανώνω μόνο ένα σεμινάριο και αυτό γιατί και δεν θέλω να μπλέξω τα πράγματα με αυτό που εγώ προσωπικά ακολουθώ, αλλά και γιατί είμαι ήσυχη ότι διοργανώνω πιθανόν το καλύτερο σεμινάριο που υπάρχει στον κόσμο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ίδια το έχω τσεκάρει, ίδια το έχω ελέγξει. Το έχω φανταστεί ότι θα μιλούσες κάπως πιο βιωματικά. Ακριβώς. Και λέω, εδώ υπάρχει λίγο που θα μας πει και την εμπειρία της ζωής, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως, για να κάνεις δημόσιες σχέσεις για κάποιο θέμα, είτε αυτό είναι βιβλίο, είτε είναι θέατρο, είτε είναι μουσική, θα πρέπει να γνωρίζεις τον καλλιτέχνη, θα πρέπει να θαυμάζεις το έργο του και θα πρέπει να συμφωνείς με το έργο του. Διαφορετικά δεν μπορείς να κάνεις καλές δημόσιες σχέσεις. Ναι, να το δώσεις σωστά. Ακριβώς. Ναι, πόσο μάλλον τώρα σε ένα σεμινάριο το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους για να βελτιώσουν τη ζωή τους ή για να βελτιώσουν την υγεία τους. Εάν δεν συμφωνούσα με την τεχνική, με τη μέθοδο εφαρμογής, δεν θα τον ελάμβανα ποτέ. Είμαι εδώ λοιπόν γιατί δοκίμασα το σεμινάριο, διοργάνωσα το σεμινάριο. Ξεκίνησα μέσα από τις εκδόσεις Διόπτρα που είχαμε βγάλει το βιβλίο του κυρίου Μπρόφμαν. Διάβασα το βιβλίο και από τη στιγμή που το διάβασα, με τον τίτλο Όλα μπορούν να θεραπευτούν, διαπίστωσα ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 100% και το οποίο μπορεί να φέρει την επιθυμητή ίαση. Είναι πραγματικά αυτό που λες? Όλα μπορούν να γίνουν. Να θεραπευτούν. Δηλαδή. Τώρα μας έρχεται στο μυαλό από το κάτι πολύ απλό μέχρι τον καρκίνο, για να το πούμε. Γιατί αυτό είναι αυτό που μας πηγαίνει σε όλους στο μυαλό. Ναι, είναι όλα. Μπορούν να θεραπευτούν. Με τη δύναμη του μυαλού μας. Γιατί το λέω? Θα σου πω, λέει ο Μπρόφμαν κάτι πολύ έξυπνο με το οποίο συμφωνώ και το οποίο με αγγίζει πάρα πολύ τη δική μου ψυχή. Λέει λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία ασθένεια στον κόσμο που να μην έχει θεραπευτεί ποτέ. Αφού έχει θεραπευτεί μία φορά, λοιπόν, γιατί να μην ξαναθεραπευτεί σε μία επόμενη περίπτωση? Α, σωστό και αυτό, ναι. Είναι η ιδανική οπτική πλευρά για μένα που μπορείς να διατηρήσεις τη ζωή. Πολύ ωραία. Δηλαδή, όταν κάποιος το θέλει, κάτι πολύ γίνεται. Με αυτήν την έννοια. Και με αυτή την έννοια, Μαρίνα, αλλά και με την έννοια του να εφαρμόσεις αυτά τα οποία μαθαίνεις στο σεμινάριο. Είναι κάποια συγκεκριμένα πράγματα? Θα σου πω. Ναι. Με πολύ λίγα λόγια. Ο Μπρόφμαν τι λέει? Πρώτα λέει ότι είμαστε ενέργεια, το σώμα μας είναι ενέργεια. Και πιθανόν. Σωστό. Σήμερα, στη σημερινή εποχή, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να αμφισβητεί ότι είμαστε ενέργεια. Όταν λοιπόν λέει ο Μπρόφμαν ότι αν αλλάξεις απόφαση σχετικά με κάτι, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, θα παχύνω, θα αδυνατήσω, θα χωρίσω, θα είμαι ευτυχισμένη με τον άντρα μου, θα σωθεί ο γάμος μου, έτσι, οποιαδήποτε απόφαση. Εάν αλλάξεις μια απόφαση στη ζωή, η οποία είναι αρνητική για σένα, τότε αυτό θα έχει αντίκρισμα στο ενεργειακό πεδίο του σώματός σου. Κάτι θα επηρεαστεί. Η ενέργεια του σώματος δεν θα κυκλοφορεί όπως θα πρέπει. Σωστό. Από τη στιγμή που δεν θα κυκλοφορήσει όπως πρέπει η ενέργεια στο σώμα, εκείνο το συγκεκριμένο σημείο θα νοσήσει. Πολλές φορές το έχουμε καταλάβει και έτσι και βιωματικά να το πω ότι όταν στρεσάρομαι, όταν πιέζομαι κάτι για να το έχω και δεν το θέλω τόσο πολύ, αλλά πιέζομαι να το κρατήσω, έχω πονοκέφαλο. Ακριβώς. Ή με πονάει το στομάχι μου εδώ σαν έβρωση. Ένα τέτοιο πράγμα. Ακριβώς. Και εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Σκέψου μία φορά που ήσουν διακοπές ή που ήσουν ερωτευμένη, αν είχες αρρωστήσει ποτέ. Μακριά. Όχι, τίποτα. Όχι. Ποτέ. Άσε που δεν είχες αρρωστήσει ποτέ. Είμαστε λαμπερές, όμορφες, στα καλύτερά μας. Ακριβώς. Οπότε
Ακτινοβολούμε ενέργεια. Ακριβώς. Θετική. Οπότε το σώμα αντικατοπτρίζει την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου. Απόλυτα. Έτσι. Τι έρχεται το ρόμπροφμα να κάνει όταν υπάρχει ένα σωματικό σύμπτωμα, να βρει την αιτία από που έχει ξεκινήσει. Βρίσκει το σύμπτωμα, λες, έχω πόνο στο λαιμό, πολύ ναι. μεγάλο, βήχω. Ναι, ναι, ναι. Είμαι και κρυωμένη. Αυτό συμβαίνει. Ωραία. Καταλαβαίνουμε την ίδια στιγμή που μας λες το σύμπτωμα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο λαιμό. Με τι συνδέεται το πρόβλημα στο λαιμό? Με την έκφραση. Κάποιος δεν έχει εκφράσει κάτι σχετικά με αυτό που τον πονάει. Έχει πιεστεί και βγαίνει σωματοποιημένο το στο θέμα. Λαιμό. Ναι. Και άρα, τι κάνουμε με το σεμινάριο του Μπρόφμαν ή με την τεχνική του Μπρόφμαν? Ενεργοποιούμε αυτό εδώ το σημείο του λαιμού. Εκεί που έχει μπλοκαριστεί η ενέργεια, έχουμε μία συγκεκριμένες τεχνικές mm-hmm. που κάνει την ενέργεια να ρέει αυτόματα. Και αυτό γίνεται με όλα τα όργανα. Δηλαδή, αν κάποιος ήδη έχει ένα πρόβλημα, παραδείγματος χάρη στο στομάχι, mm-hmm. και παίρνει χάπια, αυτό εννοώ. Ξεφορτώνεσαι. Αλήθεια. Mm. Τώρα αυτό πώς γίνεται, μαγικό, ε? Θα σου πω την περίπτωση του Μπρόφμαν του ίδιου, ο οποίος στα 33 του χρόνια έγινε διάγνωση σε εκείνον ότι είχε καρκίνο στο νοτιαίο μυελό. Του είπαν ότι έχεις μόνο 2 μήνες ζωής. Του κάνουν εγχείρηση, μέχρι που και τώρα πρόσφατα φαίνεται η τομή του εδώ πίσω. Τον ανοίξαν και τον κλείσαν γιατί του είπαν ότι δεν γίνεται απολύτως τίποτα, ο καρκίνος είναι παντού. Του δώσαν λοιπόν 2 μήνες ζωή, εκτός και αν φτερνιστεί η βήξη, που σε εκείνη την περίπτωση ο θάνατος μπορεί να είναι και καριέως. Οπότε αλήθεια. Λέει: μου μένουν 2 μήνες ζωής, ας διασκεδάσω και ας κάνω ό,τι δεν πρόλαβα να κάνω σε αυτή τη ζωή. Είχε ένα δυστυχισμένο γάμο, τον οποίο δεν τον παραδεχόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε αποφασίζει να ευχαριστηθεί τη ζωή του. Αρχίζει και κάνει τις διακοπές του, μέχρι που πέφτει σε ένα δάσκαλο του Ζεν και του λέει ο Μπρόφμαν ότι έχει καρκίνο και πιθανότατα θα καταλήξει στον επόμενο μήνα. Και του λέει ο δάσκαλος του Ζεν ότι ο καρκίνος δημιουργείται στο μυαλό σου και αυτό να το ξέρεις. Και μόνο από το μυαλό σου μπορεί πάλι να τον διώξεις. Του κάνει κλικ και αρχίζει και ψάχνει πια. Ενέργεια, δυτικές φιλοσοφίες, ψυχολογία, τσάκρα, γιόγκα, βουδισμό, ψάχνει τα πάντα. Το έχω ξανακούσει ότι πραγματικά και νομίζω το και οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε ότι όλα τα πράγματα είναι στο μυαλό μας και μετά σωματοποιούνται. Ακριβώς, πρώτα γεννιούνται οι αρρώστιες στο μυαλό. Ακριβώς. Και πια καταλήγει στη δική του τεχνική που θεραπεύει τον εαυτό του και αρχίζει και θεραπεύει άλλους. Όμως ο Μπρόφμαν δεν φτάνει για να θεραπεύσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που νοσούν. Οπότε έπρεπε να εκπαιδεύσει ανθρώπους για να θεραπεύουν άλλους. Και μέσα από αυτό το σεμινάριο που διοργανώνω, γίνεσαι θεραπευτής. Είτε αυτό του εαυτού σου. Να σε ρωτήσω, δηλαδή. Είτε του εαυτού σου, θεραπεύεις τον εαυτό σου, είτε τον άλλον. Θεραπεύεις τους αγαπημένους ανθρώπους, τους συγγενείς σου, τους φίλους σου. Δηλαδή, μαθαίνεις κάποιες τεχνικές. Δεν είναι μόνο σαν φιλοσοφία το ότι ακούμε ένα σεμινάριο και μπαίνουμε στη φιλοσοφία ότι να, ωραία, ας ψαχτούμε λίγο, ας κάνουμε θετικά τα πράγματα στη ζωή μας, ας πετάξουμε τα αρνητικά. Απλά μαθαίνεις, ας πούμε, και κάποιες ασκήσεις, να το πω έτσι, και κάποια. Ή μόνο θεωρητικό είναι? Καθόλου δεν είναι θεωρητικό. Μαθαίνεις τεχνικές. Τι ακριβώς θα κάνεις στον άνθρωπο που είναι απέναντί σου και νοσεί, για το πώς θα τον βοηθήσεις, για να αποκτήσει πάλι το κανονικό επίπεδο ίασης. Δεν μπαίνουμε στην ιατρική. Προσπαθούμε να ξαναφέρουμε τον άνθρωπο. Έτσι, στην ισορροπία ακριβώς, που υπήρχε πρώτα. Σε μια καλή κατάσταση. Σώματος. Σε μια μου καλή φαίνεται μαγικό υγείας. Και πολύ ωραίο. Μαγικό το χρησιμοποιώ γιατί μου αρέσει η άβρα που δίνει η λέξη μαγεία. Γιατί θέλω να χρησιμοποιώ θετικές εκφράσεις και να κόβω αυτά τα φοβερά, τα τρομερά, έτσι. Τα δρακόντια, αυτά που είναι μόνο αρνητικά. Γι' αυτό και το λέω το μαγικό, όχι ότι είναι μαγικό όπως λέμε η μαγισούλα. Εντάξει. Απλώς είναι, το βλέπω ότι επειδή σε βλέπω και το πιστεύεις πάρα πολύ. Και ό,τι έτσι πιστεύουμε με θετική άποψη γίνεται, πιστεύω ότι γίνεται και αυτό που λέει ο Μπρόφμαν. Εγώ δεν το ξέρω και είναι η πρώτη φορά που μου κίνησε την περιέργεια να το ψάξω. Πόσα χρόνια και σε πόσες χώρες είναι αυτό? Πάντως όλο τον κόσμο. Ο Μπρόφμαν πηγαίνει 2 φορές το μήνα σε διαφορετικές χώρες. Τα σεμινάρια αυτά είναι πενθήμερα, οπότε 2 φορές το μήνα ταξιδεύει και πηγαίνει από χώρα σε χώρα και παραδίδει τα σεμινάρια αυτά. Γιατί πραγματικά μέσα από σένα γνώρισα και τον πρόβλημα. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο, παραδείγματος χάρη, λέμε για τον Τσόπρα. Ναι. Που είναι famous, είναι δηλαδή, πάρα πολύ γνωστός, χρόνια ολόκληρα και έχω διαβάσει και βιβλία του. Και έχει ολόκληρες εγκαταστάσεις στην Αμερική με σπα, με διάφορα που πηγαίνεις και ανανεώνεσαι, ανανεώνεις και τα κύτταρά σου. Και επειδή αυτό δεν το έχω ξανακούσει, γι' αυτό και σε κάλεσα, για να γίνουμε και πιο σαφείς αυτό που λέμε. Και να το καταλάβω κι εγώ βέβαια, από το να το κρατάω μόνο για μένα. Το βιβλίο του Μπρόφμαν εκδόθηκε στην Ελλάδα, είναι πολύ καινούριος. Εκδόθηκε πριν 2,5 χρόνια και τα σεμινάρια του διοργανώνονται στην Ελλάδα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το έχουν ξανά παρακολουθήσει. Ξανά δηλαδή στην Ελλάδα. Ναι, το κάνουμε 3 φορές το χρόνο. Αλήθεια. Το επόμενο σεμινάριο είναι τώρα, 5 Ιουνίου. 5 Ιουνίου και πού θα γίνει αυτό? Στην Ερέτρια. Στην Ερέτρια. Είναι πενθήμερο, μου είπες. Είναι πενθήμερο σεμινάριο, γίνεται σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο.
ξενοδοχείο, είμαστε όλοι μαζί, διασκεδάζουμε, κάνουμε μπάνιο. Για πέντε μέρες συνέχεια δηλαδή. Πέντε μέρες συνέχεια, από Τετάρτη βράδυ μέχρι και Κυριακή απόγευμα. Και γίνεται χαμός, φαντάζομαι. Τώρα, βέβαια, για εμάς που δουλεύουμε είναι λίγο δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, γιατί μπορείς να πάρεις άδεια μόνο Πέμπτη Παρασκευή. Το άλλο Τετάρτη είναι... ξεκινάμε βράδυ, οπότε μπορείς να δουλέψεις και να έρθεις Τετάρτη βράδυ. Πέμπτη Παρασκευή να πάρεις άδεια, Σάββατο Κυριακή δεν χρειάζεται να πάρεις άδεια καθόλου. Ναι, είναι και το Σαββατοκύριακο. Και θα σε ρωτήσω εγώ, αν μπορείς να θεραπεύεις τον εαυτό σου ή φίλου σου, τον άντρα σου, τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, δεν αξίζει τον κόπο να πάρεις δύο μέρες άδεια? Πολύ σημαντικό, δεν το συζητάω. Ίσως και γι' αυτό, ας πούμε, μου κάνει και εμένα κλικ και λέω αυτό, πρέπει δηλαδή να το επικοινωνήσουμε. Γιατί μου κάνει έτσι, σου είπα, σαν να είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο και δεν το ξέρουμε. Δηλαδή το έχουμε μπροστά μας και δεν το ξέρουμε. Κοίταξε να δεις. Μερικές φορές σκεφτόμουν τώρα στην εκπομπή σου όπως έβλεπα. Αν υπήρχε κάποιος εδώ ο οποίος πονάει, αυτή τη στιγμή, κάποιος από τα παιδιά, θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να διώξω τον πόνο. Δηλαδή έχει κάποιος πονοκέφαλο, τον πονάει η μέση του. Έχει χτυπήσει και τον πονάει το χέρι του. Εμένα πόνος η μέση μου το πρωί. Μπορεί να ζαλίζεται. Θα μπορούσα επί τόπου να κάνω κάτι και να δεις με ειλικρίνεια τι θα απαντούσε αυτός. Ότι μου πέρασε, δεν μου πέρασε. Υπάρχει ακόμη ο πόνος, να το βλέπετε ζωντανά δηλαδή. Ναι. Αλλά επειδή κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν και κόλπο ότι είχαμε προσανοηθεί, προτιμώ να. Καλύτερα, ναι. Να ρωτήσω κάτι και κάτι άλλο. Αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια των χεριών, όπως είναι παραδείγματος χάρη το ρέικι? Μοιάζει με το ρέικι, δεν είναι ρέικι. Ωστόσο, ακουμπάς τα χέρια σου στον άνθρωπο σε διάφορα σημεία. Στα σημεία εκείνα που είναι συσσωρευμένη η ενέργεια ή σταματημένη η ενέργεια. Και όταν λες ότι, ας πούμε, σταματάει να πονάει, φαντάζομαι ότι είναι εκείνη την ώρα ότι σταματάει να πονάει. Θα σου πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Την πρώτη φορά που παρακολούθησα το σεμινάριο. Την πρώτη μέρα, λοιπόν, μας λέει ο Μπρόφμαν, υπάρχει κάποιος που πονάει. Ήμασταν 65 άτομα σε εκείνο το σεμινάριο. Σηκώνω το χεράκι μου, του λέω εγώ, γιατί είχα πέσει με τη μηχανή. Είχα χτυπήσει στο κουτουπιέ, στο πόδι, και με τυρανούσε, δεν μπορούσα να κάνω κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις στο πόδι μου. Με τυρανούσε αυτός ο πόνος, λοιπόν, 4 μήνες. Δεν είχα πάει στο γιατρό, δεν ήταν σπάσιμο, δεν ήταν ράγισμα, δεν ήταν τίποτα. Δεν πήγα στο γιατρό, προσπάθησα να το κρατήσω μόνο μου στο σπίτι. Περπατώντας, βέβαια, κάνοντας κανονικά τις κινήσεις μου. Σηκώνομαι, λοιπόν, μου λέει ο Μπρόφμαν, κλείσε τα μάτια, με αγγίζει στο πόδι. Σε 15 δευτερόλεπτα μου λέει, άνοιξε τα μάτια, ανοίγω τα μάτια, μου λέει, πώς νιώθεις? Λέω, καλά, μου λέει, για περπάτησε. Περπατάω. Πηγαίνω πάνω κάτω και του λέω, είναι απίστευτο. Δεν αισθανόμουν πια τον πόνο. Και δεν ξαναγύρισε ο πόνος. Ωραία. Και αυτό είναι η προσωπική μου εμπειρία. Ναι. Και στο λέω. Η μαμά μου χτύπησε πριν 2 μήνες, έπαθε καθίζηση ο σπόνδυλος στη μέση της, με αποτέλεσμα να τη ζητήσουν οι γιατροί να μείνει κλινήρης για ένα μήνα. Και η γυναίκα της έκανε θεραπεία από μακριά και της περνούσε ο πόνος. Και από μακριά γίνεται. Και από μακριά γίνεται. Δηλαδή, ο μπαμπάς μου έκανε γενική αρθροπλαστική. Το 2013 ήταν για την οικογένειά μου λίγο περίεργο, ναι. Και πάλι, δεν μπορούσε να λυγίσει το γόνατό του, του έκανα μια θεραπεία και μπορούσε και περπατούσε μια χαρά. Μπορεί να ακούγονται μαγικά, είναι αληθινά. Ναι, όμως. Εγώ έχω. Εντάξει. Ναι, ναι. Και επειδή πιάνει και σε ανθρώπους που δεν χρειάζεται, ας πούμε, παραδείγματος χάρη το ρέικι, σαν μια εναλλακτική μορφή ενέργειας που ρέει από τον θεραπευτή στον θεραπευόμενο, πρέπει να υπάρχει και μια, έτσι, ένα touch μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου. Δηλαδή, να το πιστεύει, να το ασπάζεται, ας το πούμε, να πιστεύει στη δύναμη της συμπαντικής ενέργειας που ρέει μέσα από τα χέρια. Και βέβαια και στο ρέικι, επειδή έχω κάνει και ρέικι εγώ, είναι και κάποια σύμβολα, ξέρω εγώ, που έτσι και παίρνουν την ένταση, και αν είναι και καλός ο θεραπευτής, πραγματικά έχεις αποτελέσματα, εκπληκτικά αποτελέσματα. Αλλά εδώ μου λες ότι είναι και για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μυοσκελετικά θέματα, τα οποία, ας πούμε, σκλήρυνση κατά πλάκας. Τώρα ψέματα μου λες. Δεν σου λέω ψέματα και δεν θέλω να εκμεταλλευτώ τον ανθρώπινο πόνο. Δηλαδή, ας το δουν οι ίδιες, διαβάσουν το βιβλίο. Δεν το κάνω όλο αυτό για να έρθει κάποιος στο σεμινάριο για να κερδίσω χρήματα. Με ενδιαφέρει αν εγώ έχω κερδίσει κάτι, γιατί να μην το έχεις, να μην το έχεις εσύ, να μην το έχει η μαμά σου, να μην το έχει. Αν είσαι εσύ υγιής, θα είναι και για μένα καλύτερη η ζωή. Αν είναι η μαμά μου υγιής, μου θα είναι και για μένα καλύτερη η ζωή. Βέβαια, βέβαια. Γιατί, εντάξει, δεν θέλουμε να υπάρχει πόνος τουλάχιστον στους πολύ δικούς μας ή στα αγαπημένα μας πρόσωπα ή σε κάποια άτομα που θέλουμε να είναι. Φαντάζομαι. Εννοείται. Οπότε ο καθένας που θέλει να νιώσει και καλύτερα και να νιώσει, ας πούμε, και πιο καλά μέσα του και από διάφορα, μπορεί να κάνει αυτό το σεμινάριο και βέβαια και να κάνει και τις κάποιες τεχνικές και, όπως είπαμε, είναι και για μυοσκελετικές παθήσεις. Γιατί? Πάντα έτσι, δεν αντικαθιστούμε την ιατρική, απλώς λέμε ότι αν πιστεύουμε κάτι και μπορούμε να το κάνουμε τη δύναμη
και, τον, και από τη μορφή που το λέει. Γιατί να μην το κάνεις. Ναι. Και προϋπόθεση γιατί για τον άνθρωπο το που νοσεί δεν είναι να πιστέψει σε αυτό ότι κάτι μαγικό θα συμβεί. Να αφήσει ένα μικρό παραθυράκι χρειάζεται. Ότι μήπως υπάρχει περίπτωση να θεραπευτώ κιόλας. Ένα μικρό παράθυρο, τίποτα άλλο. Ναι, γιατί υπάρχουν και το πάρα πολλοί έτσι εισαγωγικά τύποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται. Ακριβώς. Και έχουν πεθάνει και άνθρωποι έτσι. Ακριβώς, ειδικά ακριβώς. Όταν βρίσκονται έτσι, σε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις όπως είναι ο καρκίνος. Ακριβώς. Έτσι, και δεν συστήνεις στον άνθρωπο να σταματήσει την αγωγή, να μην να πάψει να παίρνει φάρμακα. Δεν μπαίνει σε τέτοια πράγματα. Μπράβο. Καθόλου. Αυτό ήθελα και εγώ λίγο καθόλου, να καθόλου. Το συγκεκριμενοποιήσουμε και αυτό για να μην νομίζουν ότι κάνουμε μαγικά. Καθόλου. Απλά. Εάν υπάρχει περίπτωση κάποιος να θεραπευτεί, γιατί να μην το δοκιμάσει. Δεν θα χάσει τίποτα. Δεν θα χάσει χρόνο, δεν θα χάσει χρήματα, δεν θα πρέπει να πάει στη Βραζιλία να επισκεφθεί κάποιο γιατρό. Σωστό. Είναι πράγματα που έχουμε δει καθημερινά. Υπήρχε μια γυναίκα η οποία είχε καρκίνο στον τράχυλο και ήρθε στο σεμινάριο και την πήρα τηλέφωνο μετά από 10 μέρες να δω πώς είναι και αν πήγε στο γιατρό. Και της είπε ο γιατρός μετά από 10 μέρες ότι επιτέλους μπορώ να δω τον τράχυλό σου. Δεν τον έβλεπε πριν. Mm. Ούτε καν μπορούσε να τον δει. Κάνει κάποιος κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις ή θεραπευτικά με τα χέρια, δεν ξέρω πώς γίνεται, γιατί αυτό mm-hmm. αφορά και το σεμινάριο βέβαια, δεν μπορούμε mm-hmm. να το κάνουμε εδώ. Αν θέλει να κάνει ας πούμε το στομάχι του καλά, που mm-hmm. παίρνει χρόνια φάρμακα mm-hmm. ή έχει μια παλινδρόμηση, που είναι πολύ, πάρα πολύ έτσι... Κόμμα, να στο πω κοινό σε πολλούς ανθρώπους αυτό. Όλα μπορεί να θεραπευτούν. Με την έννοια ότι το κάνει μόνο στον εαυτό του. Ακριβώς, ακριβώς. Και το επαναλαμβάνει κάθε μέρα με κάποιες... Όποτε αισθάνεται ενόχληση ο ίδιος. Και αν βρει την αιτία του πόνου, ναι. δεν θα ξαναυπάρξει ο πόνος. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί υπάρχουν αυτά τα φάρμακα mm-hmm. για το στομάχι που τα παίρνει κάποιος όταν βέβαια χρόνια, mm-hmm. και είναι και χρόνιο πρόβλημα και νομίζω ότι πολλές φορές κληρονομείται κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή που ο δακτύλιος να μην σφίγγει καλά, να υπάρχουν ξέρεις, ανακύκλωση των τροφών και αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, παίρνει ένα συγκεκριμένο φάρμακο mm-hmm. κάθε πρωί ή μέρα παραμέρα. Ναι, ναι, ναι. Για να μην έχει αυτά τα συμπτώματα. Mm-hmm. Το ξέρει ότι το έχει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι άμα φάει βράδυ, άμα ξέρω εγώ, και σου λέω ένα πρόβλημα που οι περισσότεροι και λόγω στρες ή λόγω κληρονομικότητας mm-hmm. ή οτιδήποτε άλλο, σου λέω κοινό πρόβλημα με το στομάχι, αφού και εμένα. Όποτε πιέζομαι τώρα τελευταία. Ξεκτυπάει στο στομάχι. Μαθαίνω μία νεύρωση που. Δηλαδή. Ναι. Άλλο πράγμα. Και λέω, κοίταξε να δεις τι βγαίνει από την πίεση. Mm-hmm. Υπόνο κέφαλο. Θα μπορεί λοιπόν κάποια στιγμή, δεν λέμε αμέσως, mm-hmm. να πει ότι, ωραία, εγώ κάνω μια ζωή πιο φυσιολογική, δηλαδή, γιατί λέμε απαγορεύονται κάποια φαγητά, τα πιπέρια, το ένα το άλλο, που σου φέρνουν έτσι ένα φούσκωμα, κάτι κτλ. Μήπως να φύγουν όλα αυτά, να επανέλθεις δηλαδή στη φυσιολογική του διατροφή κτλ. Να μην παίρνει και τα χάπια. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Ναι, βέβαια. Ακριβώς. Αλλά είναι, λέω, μέσα από αυτή τη διαδικασία εύκολη. Μέσα με την. Είναι, είναι εφικτό, ναι. Για πόσο καιρό, παραδείγματος χάρη, μπορεί να γίνει ας πούμε, αυτό, μέχρι να δει τα αποτελέσματα, ή είναι αναλόγως. Όταν αποφασίσεις. Όταν αποφασίσει ο ίδιος ότι θέλει να θεραπευτεί. Όταν αποφασίσει ο ίδιος ότι θέλει να θεραπευτεί και όταν βρει την αιτία του θέματός του, θα θεραπευτεί. Εκτός και αν ναι. η ασθένεια εξυπηρετεί κάτι το ίδιο το άτομο. Εξυπηρετεί μέσα σε εισαγωγικά. Ναι, έτσι. Εγώ το έχω καταλάβει, δηλαδή, αλλά εξήγησε το ότι μπορεί να πεις ότι θέλω να έχω πυρετό γιατί γλιτώνω το σχολείο. Οπότε κάθε τρεις και λίγο εγώ παρουσιάζω συμπτώματα πυρετού. Χωρίς να είναι ψέματα, πραγματικά να έχει κάποιο. Βέβαια. Το προκαλεί στον εαυτό σου. Αν το άτομο λοιπόν αποφασίσει ότι θέλει να είναι υγιές και δει πραγματικά μέσα του τι συμβαίνει και για ποιο λόγο είναι άρρωστο, τότε η ασθένεια δεν ξανάρχεται. Αυτό είναι η αλήθεια. Και για τον καρκίνο που τόσο φοβόμαστε πολύ, ο Μπρόφμαν λέει κάτι επίσης πολύ απλό. Ότι ο καρκίνος είναι κάτι που έχεις κατακρατήσει, κάτι που δεν έχεις ομολογήσει, κάτι που δεν έχεις πει. Ναι, 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 ναι. Είτε στον άντρα σου, είτε στο παιδί σου, είτε στην κουνιάδα σου, είτε στην πεθερά σου, είτε κάτι που θα έπρεπε να το πεις, που ήθελες να το πεις. Να βγάλεις από μέσα σου όλο και αυτό... δεν το πες ποτέ. Όλο αυτό που θέλεις να πεις και είναι κατακρατημένο και λες τώρα το βουλώνω και ακριβώς. Δεν μιλάω. Και τι κάνει το σώμα, σε προειδοποιεί και σου λέει ο καρκίνος δεν είναι κακός στην πραγματικότητα, σε προειδοποιεί. Είναι προειδοποίηση ή είναι ένα σύμπτωμα, ή ένα, γιατί έχω διαβάσει και σε μερικά, γιατί τα λέω εδώ, mm-hmm. ότι σε αυτή την εκπομπή, έτσι, με ωραίο τρόπο, ότι σε βάζει, λέει, ο οργανισμός το σώμα να έρθει σε αυτή την κατάσταση της αρρώστιας, γιατί πλέον το βρίσκει και σαν μια διέξοδο από το συγκεκριμένο, αυτό. Γιατί δεν μπορεί να το αντέξει άλλο. Ακριβώς, ακριβώς. Και λέει ναι. καλύτερα να πεθάνω παρά να έχω να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα. Κάπως έτσι. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο που είπαμε, να σου κάνω έτσι μια παρένθεση, μια και είχαμε μια συζήτηση για την Ατζελίνα Τζολί, mm-hmm. που είπε ότι. Που είπε, έκανε αυτές τις δηλώσεις, τις γνωστές mm-hmm. δηλώσεις, ότι.
έκανε την διπλή μαστεκτομή επειδή βρήκε αυτό το γονίδιο. Ακριβώς. Και λέω εγώ ότι τελικά έχω την εντύπωση και από αυτά που έχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί ότι δεν νομίζω πια ότι ο καρκίνος είναι μεταδοτικός με την έννοια του γονιδίου. Της κληρονομικότητας. Της κληρονομικότητας. Κοίταξε, ο καρκίνος ψάχνεται ούτως ή άλλως. Και πολλοί γιατροί έχουν πει ότι υπάρχει κληρονομικότητα στον καρκίνο. Όταν έθεσα αυτό το ερώτημα στον Μπρόφμαν, τι γίνεται, υπάρχει κληρονομικότητα στις ασθενείς, κληρονομείται ο καρκίνος, κληρονομείται η ψωρίαση. Γιατί βλέπουμε και πολλά άτομα τα οποία δεν είχαν ιστορικό και όμως νόσησαν. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Από την άλλη, ο Μπρόφμαν τι λέει. Θα πρέπει να κοιτάξεις τι συνέβη στη ζωή του ανθρώπου τη στιγμή που εμφάνισε το πρόβλημα. Δεν το πάει γονιδιακά. Δηλαδή, εμφανίζεσαι τον καρκίνο τώρα, στα 38 σου. Κοίταξε να δεις τι έγινε 2 μήνες πριν, 1 μήνα πριν. Ανεξάρτητα από το πόσο πιστεύεις ότι χρειάζεται ο καρκίνος για να εκδηλωθεί και να αναπτυχθεί. Σου λέει, δες την περίοδο που είχες το σύμπτωμα και σου έγινε φανερό το σύμπτωμα, τι ακριβώς συνέβη στη ζωή σου. Ή, θα σου το πάρω και αλλιώς, γιατί μπορεί να σου δημιουργηθεί απορία αργότερα. Γεννιέται ένα παιδάκι με πρόβλημα. Α, μπράβο. Και ήταν τι και συμβαίνει? Το επόμενο που θα σε ρώταγα. Τι συμβαίνει. Και πάλι θα κάνει αυτή την ερώτηση. Τι συνέβαινε στη ζωή του παιδιού ή των γονιών. Την περίοδο που εκδήλωσε το παιδί το σύμπτωμα. Όχι για τα παιδάκια που γεννιούνται πραγματικά. Και για τα παιδιά που γεννιούνται. Για τα παιδιά. Στα παιδιά, στα έμβρια, έτσι, που δημιουργούνται, που γεννιούνται, στα νεογνά που γεννιούνται με ένα πρόβλημα που ήδη υπάρχει μέσα τους. Θα ρωτήσει, θα πιάσει τους γονείς και θα πει τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο. Στη δική σας ζωή. Το θέλατε το παιδί, μήπως δεν το θέλατε, μήπως γίνονταν συζητήσεις, μήπως ήσασταν back and forth, το κρατάμε, κάνουμε έκτρωση, δεν το κρατάμε, το αγαπάμε, δεν το αγαπάμε. Ναι. Οπότε τι κάνεις, βάζεις επικοινωνία τους γονείς με το παιδί, κάνεις μια θεραπεία στο παιδί, του λες ότι το αγαπάς, ότι είναι μέλος της οικογένειας, ό,τι και επανέρχεται σε μια κατάσταση υγιή. Πραγματικά δηλαδή επανέρχεται σε μια κατάσταση και το ξαναρωτάω και το ξαναρωτάω γιατί μου φαίνεται έτσι λίγο. Να σου πω ένα παράδειγμα που με συγκλώνησε. Ναι. Αυτό έγινε στο τελευταίο σεμινάριο που κάναμε στην Έρετρια το Μάρτιο. Με πήρε τηλέφωνο μία μαμά, η οποία το παιδί της είχε ένα τραγικό πρόβλημα στον εγκέφαλο. Δεν θυμάμαι καν πώς ονομάζεται αυτό το πρόβλημα. Δεν το θυμάμαι. Είναι το μοναδικό περιστατικό στην Ελλάδα. Το 3% των περιστατικών εμφανίζονται στην Αμερική. Μία στο εκατομμύριο ήταν το πετύχει της γυναίκας. Κάτι τέτοιο, τόσο χαμηλό. Κλήρωσε. Ναι, το κλήρωσε. Το παιδί δεν είχε καμία επικοινωνία με το περιβάλλον. Και ζητάει λοιπόν να έρθει να του κάνει μια θεραπεία ο Μπρόφμαν. Ο Μπρόφμαν στα σεμινάρια δεν κάνει θεραπείες. Το αποφεύγει γιατί σου λέει, αφού εγώ κάνω ένα σεμινάριο για να γίνετε θεραπευτές, δεν με χρειάζεστε εμένα. Τέλος πάντων, επειδή ήταν η δική η περίπτωση, δέχεται να κάνει θεραπεία στο μωρό. Ήμουν μαζί του στη θεραπεία γιατί έπρεπε να μεταφράζω στη μαμά, δεν ήξερα αγγλικά. Μας ήρθε ένα παιδάκι η Μαρίνα, το θυμάμαι και ήταν συγκλονιστικό και για μένα και για τον Μπρόφμαν. Ήταν σαν κούκλα, ήταν λυμμένο εντελώς, δεν μπορούσε να κρατηθεί, ήταν 1,5 έτους, σαν να μην υπήρχαν μυς πάνω του. Το πήρε ο Μπρόφμαν στην αγκαλιά, το παιδί κοίταζε και κοίταζε χαμένα, ήταν... Καταλάβαινε. Σαν να μην υπήρχε ψυχή μέσα. Ναι, καταλάβαινε όμως. Σαν να υπήρχε ένα σώμα άδειο. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι δεν καταλάβαινε τίποτα, ότι ήταν αλλού, δεν ήταν μέσα σε αυτό το σώμα. Του κάνει τη θεραπεία και προς το τέλος της θεραπείας βάζει κάτι κλάματα το παιδί μέχρι εκεί πάνω, ξεσήκωσε το ξενοδοχείο όλο. Η μαμά του να κλαίει από χαρά και μας είπε ότι την τελευταία φορά που το παιδί της έκλαψε ήταν πριν διαγνωστεί με αυτή την ασθένεια. Όταν ήταν ακόμη φυσιολογικό. Σαν να ξαναπήρε έτσι ζωή. Σαν να ξαναπήρε ζωή, σαν να ξαναβρέθηκε μέσα στο σώμα του, σαν να ξανα... Πολύ ωραία επικοινώνησε, αυτά. Να ξαναζωντάνεψε. Δηλαδή... Μια εξαιρετική εμπειρία, συγκλονιστική εμπειρία. Μας τα λες κιόλας έτσι πολύ έντονα και σε πιστεύουμε. Okay. Λοιπόν, θα μας πεις τώρα και για το site και τα, που μπορεί να ενδιαφέρονται κάποιοι και να δουν το σεμινάριο, να το λάβουν. Λοιπόν, ούτως ή άλλως μπορούν να μπουν στη ιστοσελίδα του Μπρόφμαν χτυπώντας Μάρτιν Μπρόφμαν ή μπορούν να δουν και στα νέα της δικής μου ιστοσελίδας vasosotirio.gr. Το βάσο το γράφουμε διπλό S, όλο στα αγγλικά, vasosotirio.gr και μπορούν να πάρουν όλες τις πληροφορίες για το σεμινάριο το πενθήμερο που είναι τώρα 2 Ιουνίου. 5 με 9 Ιουνίου. 5 με 9 Ιουνίου στην Ερέτρια. Φαντάζομαι ότι έχει ένα κόστος. Εντάξει, έχει.
Έχει, είναι 5 μέρες. Θα πρέπει να βάλουμε πούλμαν γιατί θα πάμε όλοι μαζί από Αθήνα στην Ερέτρια. Πληρώνουμε διερμηνέα. Αυτό θα σε ρώταγα, ότι φαντάζομαι ότι υπάρχει καλός διερμηνέας, ώστε όλα διερμηνέα να είναι εντάξει, κατανοητά τόσο πολύ. Έχεις κάτι άλλο να μου πεις, γιατί κοίταξε, θα μας ξανάρθεις, γιατί είπαμε ότι έχουμε να πούμε και τα καλλιτεχνικά θέματα επί του καλοκαιριού που έρχεται. Οπότε εδώ να πούμε ένα-δύο κάτι άλλο που θέλεις εσύ να πεις στους τηλεθεατές. Πώς θα το πεις τώρα πριν τους αποχαιρετήσουμε. Θα πω μόνο μια τελευταία φράση του Μάρτιν που λέει: δείξε μου έναν άνθρωπο που είναι άρρωστος ή που έχει ένα σύμπτωμα και θα σου δείξω έναν άνθρωπο που είναι δυστυχισμένος. Εγώ το πιστεύω πολύ δεν αυτό. Δεν χρειάζεται λοιπόν να παραμείνει σε μια τέτοια κατάσταση. Όχι. Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό, μπορούμε να το έχουμε όλοι. Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, με το ότι η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό. Και μπορούμε να το έχουμε όλοι αρκεί να το θέλουμε. Να κοιτάμε ακριβώς λίγο μέσα μας. Πολύ ωραία που μας τα είπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα πολύ πούμε. Και θα τα ξαναπούμε και για άλλα καλλιτεχνικού τύπου. Έτσι. Λοιπόν, από μένα πολλά φιλάκια. Η κυρία Νινιού έρχεται για το υπόλοιπο της ώρας με τα αθλητικά. Να είστε καλά.